Η προσευχή με κομποσκίνη, Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό. Το κομποσκίνη με 100 κόμπους είναι το όπλο κατά του διαβόλου στα χέρια του κάθε πιστού, με το οποίο προσεύχεται συνεχώς για τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής του και για την επίλυση κάθε προβλήματός του. Υπάρχει και μεγαλύτερο κομποσκίνη με 300 κόμβους και μικρότερο με 33 και 50. Λέγεται κομβοσκίνη γιατί είναι πλεγμένο με κόμβους και αποτελεί ένα στρογγυλό στο σχήμα του τρόπον, τεινά, σκηνή από κόμβους. Το κομβοσκίνη είναι εργόχειρο των μοναχών, οι οποίοι ασχολούνται με το να πλέκουν κομβοσκίνια προσευχόμενοι συγχρόνως νοερός. Ο κάθε κόμβος του κομποσκινιού πλέγεται από τα δάχτυλα της αριστεράς χειρός και στην πλέξη του κάθε κόμβου σχηματίζονται 9 ενόλο σταυρί που εικονίζουν τα 9 τάγματα των Αγίων Αγγέλων και στο άνω μέρος του στρογγυλού σχήματός του φέρει πλεκτών πάλι σταυρών. Αυτό το κομβοσκήνιο παρεδόθη εξ ουρανού από άγγελων τα πρώτα χριστιανικά χρόνια που ιδρύθηκε ο μοναχισμός στον Μέγα Άγιο Μακάριο, γιατί οι πρώτοι μοναχοί μέτρουσαν τις προσευχές το Κύριε Ιησού Χριστέ το ελέησόν με, με πετραδάκια. Αυτή η Θεία Προσευχή, η επίκληση του Σωτήρος ημών Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών, είναι προσευχή, ευχή, ομολογία της πίστεως, παρεκτική Πνεύματος Αγίου, διότι μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α προς Κορινθίους Ι β 5 ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού ή μίεν Πνεύματι Αγίου. Είναι χορηγός θείων δωρεών, κάθαρσης καρδίας, δίωξης δαιμόνων, ενίκησης Ιησού Χριστού, πηγή πνευματικών αιωνιών και θείων λογισμών, απολύτρωσης αμαρτιών, θεραπευτήριο ψυχών και σωμάτων, χορηγός θείου φωτισμού, βρύσης ελέους Θεού και βραβεύτρια των εν ταπεινούς αποκαλύψεων και θείων μοιήσεων. Εν συντόμω αυτή είναι η ασφαλής οδηγός σωτηρίας, επειδή περιέχει το σωτήριον όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Ακόμα μας λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος, η ευχή αυτή γίνεται βαχτηρία σωτηρίας και μάστιγα κακτά των δαιμόνων. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, ουγαρεστήν εν το ουρανό και επί γης ισχυρότερων όπλων. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, αδελφοί, βοάτε από το πρωί ως εσπέρας ή δυνατόν και όλη τη νύχτα το Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε του Θεού ελέησόν με και βιάσαστε το νουν ημών, το νου σας, εις το έργον τούτον έως θανάτου. Ακόμη ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής λέγει, οπότε αναφέρεται το όνομα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και εις φραγής του Σταυρού του Κυρίου τοποθετήθε στην καρδία και στο μέτωπο και σε όλα τα μέλη αναμφιβόλως λύεται η δύναμη του εχθρού και τρομάζοντες οι πονηροί δαίμονες φεύγουν μακριά από ημάς. Λέγεται λοιπόν, αδελφοί μου, με τα χείλη και την καρδία σας συνεχώς τα σωτήρια αυτά λόγια, διότι φωτίζουν το νου, γαλινεύουν την καρδία και μαστίζουν και εκδιώκουν τους δαίμονας. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην Α προς Θεσσαλονικής επιστολή του, κεφάλαιο 17, μας λέγει, αδιαλείψτος προσεύχεστε, και δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για τους λαϊκούς, η συνεχής επίκληση της ευχής. Είναι λοιπόν προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, επειδή δι' αυτή ζητούμε το Θείο Έλεος. Ευχή, επειδή παραδίδουμε τους εαυτούς μας εις το Χριστόν δια της επικλήσεως του. Ομολογία, επειδή τούτο το όνομα ομολογίας ο Απόστολος Πέτρος εμακάριστη. Χορηγός δύο δωρεών και απολύτρωσης αμαρτιών, επειδή χάρη σε αυτή την ομολογία είπε ο Χριστός τον Απόστολο Πέτρο, δώσω σύ τα σκλής της βασιλείας των ουρανών. Είναι κάθαρσης καρδίας, διότι η καρδία του προσευχομένου καλεί και βλέπει εντός των γλυκήν Ιησού, ο οποίος λαμπρύνει την ψυχή δια της ταύτης καρδιακής ευχής.
Δίωξης δαιμόνων, διότι εν το ονόματι Ιησού εδιώχθησαν και διώκονται οι δαίμονες. Ενίκησης Χριστού, διότι με το να ενθυμούμεθα το Χριστό ενικεί αυτός εν ημίν και ημάς πληρή εφροσύνης εμνήστη με λέγη του Θεού και εφράθημε. Είναι χορηγός θείου φωτισμού ότι ο Χριστός είναι το αληθινό φώτης και μεταδίδει τη λαμπρότητα και τη χάρη του εις τους επικαλουμένους αυτών και έστω λέγει λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και ο ακολουθών εμή ουμή περιπατήσει εν τη φωτία, εν τη σκοτία αλλά έξι το φως της ζωής. Είναι πηγή πνευματικών ενιών και θείων λογισμών διότι ο Χριστός είναι ο θησαυρός πάσης σοφίας και γνώσεως και χαρίζει αυτά εις εκείνους εντός των οποίων κατοικεί θεραπευτήριο ψυχών και σωμάτων επειδή εν το ονόματι Ιησού Χριστού λέγει έγειρε και περιπάτη και εννέα ιτάτεσε Ιησούς ο Χριστός. Είναι βρύσης θείου ελαίους το οποίο ζητούν από τον Ελλήνιο Θεό ο οποίος εσπλαχνίζεται πάντα στους επικαλουμένους αυτών και αποδίδει το δίκαιο εν τάχει σε εκείνους οι οποίοι βοούν προς αυτόν. Είναι βραβευτής αποκαλύψεων και θείων μυστηρίων εις τους ταπεινούς διότι στον Ελία Απόστολο Πέτρον εδόθη αυτή η χάρις και ο Απόστολος Παύλος υπάγει και οίκουσεν ουρανίας αποκαλύψεις. Είναι τέλος ασφαλής οδός σωτηρίας, διότι λέει ο Απόστολος Πέτρος «Ουδέ γάρ όνομα εστίν έτερο εις των ουρανών το δεδομένον εν της ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς». Και ο Θεός υπερίψωσε αυτόν και χαρίσατε αυτόν το όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εν το όνομα τη Ιησού παν γόνι κάμψη επί ουρανίων, επιγείων και κατακτονίων και εν τη εσχάτη ημέρα πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Φιλιππησίων Β 9-11. Είναι λοιπόν πολύ παράλογο να καταφεύγουμε σήμερα σε άγνωστα και επικίνδυνα βλαβερά ξένα ψυχοπνευματικά μονοπάτια που διαφημίζουν τα παγκοσμιοποιημένα μίντια ενώ έχεις κοντά σου κάτι ανώτερο, μοναδικό, παραδοσιακό, κάτι αποδεδειγμένο, ασφαλέστατο για την ψυχοπνευματική σου υγεία και εντελώς ακίνδυνο. Αυτό είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό.